Ουκρανία είναι έτοιμη να κάνει το βήμα της αντεπίθεσης, έτοιμη να απαντήσει στο σφοδρό κύμα επιθέσεων των ρωσικών στρατευμάτων με πυράβλους και ντρόουν στις τελευταίες εβδομάδες. Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος της χώρας Βολοντιμίρ Ζελένσκι, που νιώθει πως ήρθε η ώρα το Κίεβο να ρηχτεί στη μάχη και να ανακαταλάβει τα κατεχόμενα από τη Ρωσία εδάφη. На сьогодні ми готові вже це робити. Ми хотіли би деякі речі дійсно просто мати, але ми не можемо чекати на це місяці. А ми дуже віримо в успіх. Я не знаю, скільки нам для цього знадобиться часу. Έχοντας τεράστια στρατιωτικά αποθέματα από την υποστήριξη της Δύσης και με ανυψωμένο το ηθικό έπειτα από βαριά πλήγματα κατά των Ρώσων, ο Ζελένσκι θεωρεί πως αυτή η μάχη μπορεί να κερδιθεί. Η Ουκρανία αναμένει ακόμη ένα πακέτο παράδοσης με δυτικά άρματα μάχης. Σύμφωνα με πληροφορίες που δίνει ο Ζελένσκι στη συνέντευξη που παραχώρησε στη Wall Street Journal, σχέδια αντεπίθεσης υπάρχουν εδώ και καιρό, ωστόσο ο υγρός καιρός το έβαλε στην άκρη, καθώς το έδαφος κρινόταν ακατάλληλο για τα τεθωρακισμένα οχήματα. Την ίδια ώρα ο Ρώσος πρόεδρος συνεχίζει τα σχέδιά του για τον αιματηρό πόλεμο. Этими же мы вопросами и займемся применительно к обеспечению безопасности России. В данном случае безопасности внутриполитической, с учетом тех усилий, которые... Όλο και πιο έντονη είναι η συζήτηση τον τελευταίο καιρό για την Ουκρανία και μια πιθανή ένταξή της στο ΝΑΤΟ. Μεγάλες οι προσδοκίες στην επερχόμενη σύνοδο της Συμμαχίας στη Λιθουανία τον Ιούλιο. Εκεί αναποθέτει τις ελπίδες του Ζελένσκι. Τίλκη ζητή в Украине, в каждой фразе, Украина будет в НАТО після цієї війни. Після того, як буде безпечно. Σκύρκι τσεκόστου. Καπνούς βγάζει Μόσχα όταν ακούει στην ίδια φράση ΝΑΤΟ και Ουκρανία. Οι απειλές βγαίνουν κατευθείαν από το σιρτάρι. Ουκρανία,